Ενότητα Τρίτη, η Μεγάλη Επανάσταση 1821-1830, κεφάλαιο πρώτο, η Φιλική Εταιρεία. Οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας, προχώρησαν στην εγγραφή μελών στις ελληνικές παρικίες του εξωτερικού και τις παραδουνάβιες ηγεμονίες, ενθαρρυμένοι από το επαναστατικό πνεύμα του Ρίγα Φεραίου, τους αγώνες του Λάμπρου Κατσόνη και τους Σιλιωτών, καθώς και την αναταραχή που προκαλούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία οι απίθαρχοι πασάδες. Οι φιλικοί, όπως αποκαλούσαν τα μέλη της, χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφικό κώδικα για να επικοινωνούν μεταξύ τους και υπέγραφαν με ψευδόνυμα. Η μοίησή τους στην οργάνωση είχε τη μορφή ιεροτελεστίας που τις φράγιζε ο όρκος μπροστά σε ιερέα. Η φιλική άφηναν να εννοείται ότι πίσω από την εταιρεία υπήρχε μια μεγάλη δύναμη που ήθελε την απελευθέρωση των Ελλήνων. Πολλοί πίστευαν ότι πίσω από τη μυστική αρχή της φιλικής εταιρείας κρυβόταν η Ρωσία. Ωστόσο, οι ηγέτες της γνώριζαν καλά, παρόλο που δεν το φανέρωναν, ότι η οργάνωση στηριζόταν στον ενθουσιασμό των λογίων πατριωτών και στα χρήματα που κατέβαλαν τα εγγραφόμενα μέλη της, ιδίως οι υπάλληλοι και οι έμποροι. Ήταν ένα σχέδιο παράτολμο για όποιον λογάριαζε τα εμπόδια που υπήρχαν, το οποίο όμως τελικά πέτυχε. Τα μέλη της φιλικής εταιρείας στην αρχή ήταν ελάχιστα. Το 1818 όμως η οργάνωση μετέφερε την έδρα της στην καρδιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την Κωνσταντινούπολη. Τότε η στατρολόγηση μελών επεκτάθηκε σε ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία και στη σημερινή Ελλάδα. Σε αυτήν μοιήθηκαν πολλοί από τους πρωταγωνιστές του αγώνα όπως ο Αρχιμαδίτης Γρηγόριος Δίκαιος ή Παπαφλέσσας, ο πρώην κλέφτης Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, η οπλαρχηγοί Ιωάννης Φαρμάκης και Γεωργάκης Ολύμπιος και αρκετοί άλλοι. Την οργάνωση βοήθησε αποφασιστικά και ο μεγαλέμπορος Παναγιώτης Σέκερης που πρόσφερε μεγάλο μέρος της περιουσίας του. Τα μέλη της φιλικής εταιρείας σταδιακά αυξήθηκαν. Οι ηγέτες της πρότειναν στον Ιωάννη Καποδίστρια, που ήταν τότε υπουργός των εξωτερικών της Ρωσίας, να τεθεί επικεφαλής της. Εκείνος αρνήθηκε γιατί πίστευε ότι οι συνθήκες που επικρατούσαν στην Ευρώπη δεν ήταν ευνοϊκές για τους Έλληνες. Μετά την άρνησή του, η αρχηγία προσφέρθηκε το 1820 στον Αλέξανδρο Ιψηλάντη, στρατηγό και η Πασπιστή του Τσάρου, ο οποίος δέχθηκε με προθυμία τον ανώτατο τίτλο του Γενικού Έφορου, λαμβάνοντας άδεια αποσίας δύο χρόνων από τη Ρωσική Αυλή. Μετά την προσχώρηση του Υψηλάντη εντάθηκαν οι προετοιμασίε για τη Μεγάλη Επανάσταση. Σύμφωνα με τα σχέδια των φιλικών, η Επανάσταση επρόκειτο να ξεκινήσει ταυτόχρονα στη Μορδοβλαχία και στην Πελοπόννησο, ώστε να διασπαστεί ο Οθωμανικός στρατός, ο οποίος βρισκόταν ήδη σε πόλεμο με τον Αλή Πασά στα Ιωάννινα, ενώ και στην Κωνσταντινούπολη θα ξεσπούσαν ταραχές. Ζητήθηκε επίσης από τους Σέρβους και τους Βούλγαρους που ήταν και αυτοί υπόδουλοι των Οθωμανών Τούρκων να επαναστατήσουν, ενώ πιθανή φαινόταν και η εμπλοκή των Ρώσων αν οι Τούρκοι περνούσαν το Δούναβι. Οι σημαντικότερες ημερομηνίες του κεφαλαίου Η Φιλική Εταιρεία είναι: 1814 – ίδρυση φιλικής εταιρείας στην Οδυσσό της Ρωσίας, 1818 – μεταφορά της έδρας της φιλικής εταιρείας στην Κωνσταντινούπολη, 1820 – Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης αναλαμβάνει την αρχηγία της φιλικής εταιρείας, 1821 – έκρηξη της επανάστασης.